Λέγομαι Μανταδέλης Αριστίδης. Η καταγωγή της μητέρας μου είναι από την Άντο, από το Κόρθι, Ρόμπου το οικογένεια, και ασχολούμαι και εγώ για την Άντρο. Είμαι συλλέκτης και μέσα στις συλλογές μου έχω και κεφάλαιο που αναφέρεται στην Άντρο. Ένα τμήμα αυτού του κεφαλαίου παρουσιάζω στην έκθεση που έχουμε εδώ. Ένα κομμάτι από τη συλλογή μου παρουσιάζω σήμερα που αναφέρεται σε χαρακτικά περιηγητών που έχουν επισκεφθεί ή όχι το νησί και έχουν αναφερθεί στο νησί. Αρχίζει από το 1500 περίπου και καταλήγει στο 2000. Γι' αυτό και το ονομάζω 500 χρόνια Άντρος. Περιλαμβάνει χάρτες από τους πρώτους που χρησιμοποιήθηκαν για το νησί μέχρι και τους τελευταίους που είναι θεματικοί χάρτες και αναφέρονται σε λεπτομέρειες που αφορούν το νησί. Στα 1840 η Αγγλία στέλνει υδρογράφους και μηχανικούς και γεωγράφους σε όλο τον κόσμο να φτιάξει σωστούς χάρτες. Μία τέτοια αποστολή με τον Thomas Graves έρχεται στο Γάβριο και φτιάχνει αυτό το χάρτη. Ο οποίος είναι λεπτομερής, σωστός, και από αυτόν πήραμε μετά όλους τους χάρτες που γίνανε για την Άντρο. Όταν αρχίζει η κυνηγετική περίοδος, έρχονται πολλοί κυνηγοί στην Άντρο και ταράσσουν τα πουλιά που περνάνε για τα αποδημητικά. Ο κυνηγητικός σύλλογος λοιπόν της Άντρου εξέδωσε αυτό το χάρτη, το οποίο το μοίραζε στους κυνηγούς και τους έλεγε ότι εδώ, εκεί είναι καταφύγια φυραμάτων, να μην πάτε. Γι' αυτό τον έχω. Επίσης, η έκθεση περιλαμβάνει μερικά χαρακτικά καλλιτεχνών που έχουν σχέση ή δεν έχουν σχέση ή έχουν ζωγραφίσει την Άντρο, σε χαρακτικά πάντοτε. Η Αλεξάνδρα Ιμπρίτων ήρθε στην Άντρο και έμεινε. Έγραψε 3 βιβλία για την Άντρο και έκανε και αυτές τις ζωγραφιές, οι οποίες μ' αρέσαν και τις πήρα και τις παρουσιάζω εδώ στην έκθεση. Είναι λιθογραφίες. Είναι σαν να κάνεις ένα ταξίδι στο παρελθόν. Ένα ταξίδι μέσα σε παλαιοβιβλιοπολία, σε υπόγεια του στο μοναστηράκι της Αθήνας και άλλων πόλεων, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, μέσα σε σάκους από χαρτιά για να βρεις ένα κομμάτι που αναφέρεται στο νησί που αγαπάς. Έτσι έχω ταξιδέψει κι εγώ σε όλο το παρελθόν και το ταξίδι αυτό δεν έχει τέλος, συνεχίζεται και θα συνεχίζεται.